βλέπω τίποτα. Κανένα δεν βλέπω. Εγώ σαν υπολογιστή έχει να πει να Thank you.
να τον δώσει. Λέει, θα σου στείλει ένα εξαφήνιο. Μαλάκα, γιατί έχει αυτός κώδικος στη σιρένα να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Γιατί δεν τους παίρνεις εσύ να τελειώνουμε. Τώρα παίζει μια χαρά τώρα, εγώ πρέπει να καθυστερήσω. Γιατί τους παίρνεις εσύ κώδικος, έχει αδερφό σου. Το τηλέφωνο το δικό σου πρέπει να βγαίνει ότι είναι, όχι το αδερφό σου, ρε μαλάκα. Κάνουμε 12 ώρες. Οπότε ούτε εγώ έφτανα σε αυτό. Thank you.
έτοιμοι τώρα. Τι θα μας παίζει γραμμή. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Ωραία, δημοσίευσα. Δεν παίζει μήνυμα. Περιμένω το μήνυμα στο Αντώνη. Thank you.
εμένα θα έρθει, δεν θα έρθει. Ωραία, τι θες να κάνω εγώ. Αυτό είναι το ίδιο, από κάτω, να πούμε το κωδικό και το έρθει μήνυμα το δεχούν, δεν πήγε ακόμα το μήνυμα. Δεν βλέπω κάποιο mail εδώ να κέφτει. Δεν παίρνει το mail το δικό μου, να πει, δεν είναι αυτό μέσα. Ναι, εδώ στο mail σήμερα, αλλά δεν βλέπω κάποιο νούμερο. Ναι. Μια γιορτή
που για μας σηματοδοτεί την έναρξη ημερολογιακά ενός νέου αθλητικού έτους και που είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε και να τιμήσουμε πρόσωπα που με την προσφορά τους στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και στην προαγωγή. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την προσφώνηση των επίσημων καλεσμένων μας. Μας θυμάμαι την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΟ, ο Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΟ, ο κύριος Θωμαίδης Λεωνίδας. Μας τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστούμε πολύ. Οι βουλευτές, κυρία Άννα Καραμαλή, βουλευτής Β' Αθηνών Νέας Δημοκρατίας. Και αθλήτρια βέβαια, έτσι, να προβάλλουμε και την αθλητική σας ιδιότητα. Ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, επίσης βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Αθήνας. Ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, βουλευτής Β' Αθηνών Νέας Δημοκρατίας. Άλφα, με συγχωρείτε κύριε Πλεύρη. Είδα τα συνάδελφα, είπαμε, το λάθος θα γίνει, ελοκαίρι. Επίσης, μας θυμάει ιδιαίτερα με την παρουσία του ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον αθλητισμό, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Μαυρό. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης με την κυρία Μουφριώτη Ζαχαρούλα, εκπρόσωποι τύπου του Κινάλ. Κύριε Χριστίδη, φέτος σας τιμή, καλή σας αδίκησα, επειδή πέρυσι ο κύριος Δημόπουλος από την περιφερειά της Αττικής. Ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, πρώην αντιπεριφερειάρχης, πρώην δήμαρχος, άνθρωπος πάντως του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου. Μας τιμούν επίσης, με συγχωρείτε κύριε Βέβαια, βέβαια ο εκτελεστικός γραμματέας της ΕΠΟ, ο κύριος Δέβες. Ευχαριστούμε για την παρουσία του για μια ακόμα χρονιά. Ο κύριος Ευάγγελος Αυγραμίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΑΕ, μαζί με την κυρία Αρχή Παπακώστα. Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ΠΑΕΑΕ και δημοτική σύμβουλος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Κερκιδόνας. Οι εκπρόσωποι και πρόεδροι των ενώσεων. Η αναφορά είναι με αλφαβητική σειρά και με την ίδια τιμή. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣΕ Λοκαρνανίας, ο κ. Παναγιώτης Παπαχρήστος. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Αρκαδίας, κ. Τσαγκούρης. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ανατολικής Αττικής, ο κ. Ρούσης και πρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής του Super League. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Αρχαΐας, ο κ. Δανίου με τον Ταμία του κ. Τάσκο. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Ποιοτίας, ο κ. Νίκας. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Ευβίας, ο κ. Ρέτσας, μαζί με τον γραμματέα τον κ. Πίσκινα. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Μητρετανίας, Γιώργος Παπατζήμας. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Θεσπρωτίας, ο κ. Καρβούνης, με τον αντιπρόεδρο τον κ. Σεκαρέλη. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Καρδίτσας, ο κ. Σφίκας. Ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣΕ Κυκλάδων, ο κ. Γαλανός. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Λάρισσας, ο κ. Μπουμπραβιώτης. Κύριε Στέργιο μου, θα σας ξαναναφέρω πάλι ως πρόεδρο αυτή τη φορά της ΕΠΣΕ Πέλλας, ο Στέργιος Αντωνίου, μαζί με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Φανίλη της ΕΠΣΕ Πέλλας.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας, ο κύριος Κάτσακλας. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ελευθύνων, ο κύριος Χνάρης. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Φλιότητας, ο κύριος Κορδολέμης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον κύριο Παφούτη, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Ασημωτό και τον κύριο Νικολάου. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΣ Φωκίδας, ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πολίτη, ο κύριος Λεωτσάκος Λεωνίδας. Λεωνίδα, συγγνώμη, το οποίο είναι τελευταίο στην Αλφαβήτα. Δεν είναι στο φωνή, είναι σε άλλο πράγμα. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Άλλας, ο κύριος Κατσαρός. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λαγωνίας, ο κύριος Καράς. Και ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Αργολίδας, ο κύριος Φίλας. Πώς λέγεται το όνομα? Ευχαριστώ σε ενώπιον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον κύριο Θωμάκο, δήμαρχο Κηφισιάς. Τον κύριο Κίκα, δήμαρχο Εγάλεο. Τον κύριο Αβραμίδη, αντιδήμαρχο Δήμου Αθηναίου. Κύριε Μουτζίλα, με συγχωρείτε. Και βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μαθήτριας κοντά μας, ο κύριος Μουτζίλας. Επίσης ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Τον εκπρόσωπο του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, τον κύριο Χρυσάφη. Και επίσης τον πρώην Γενικό Γραμματέα της ΕΠΟ, τον κύριο Θημαρίδη. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Επίσης, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθηνών, κύριο Παπακανέλο. Να προσθέσω στους δημάρχους και τον κύριο Φόδα, τον δήμαρχο Ζωγράφου. Συμπαθάτε. Επίσης, να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους το Προεδρείο του Συνδέσμου Διευθυντών Ποδοσφαίρου Αθήνης και τους δικούς μας ανθρώπους, τους πρώην συμβούλους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, που αναφέρονται τελευταίοι για λόγους της ευνότητας και όχι για λόγους έλλειψης σεβασμού. Κύριε Κορόπηλας, ο κύριος Αθανασιάδης, ο κύριος Στρατής, ο κύριος Διαμαντής, ο κύριος Χωμαΐδης, ο κύριος Αθανασάκης, ο κύριος Ρολάνδο, ο κύριος Λεβαντής, ο κύριος Σουρτζής, ο κύριος Καλαμάρας και ο κύριος Χριστόφωνος. Μας θυμά επίσης ιδιαίτερα με την παρουσία της και η σύζυγος του αείμνης του Προέδρου της ΕΠΟ και της ΕΠΣΑ, η κυρία Τριβέλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο, τον προπονητή των μικρών ομάδων μας, τον κύριο Τάσο Δημητρίου και τα παιδιά των μικρών ομάδων και αυτά βρίσκονται μαζί μας. Ζητώ συγγνώμη αν κάποιος παρέλειψα να αναφέρω, θα επανέλθω. Καλό τον πρόεδρο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Και μας τιμά, διότι αποδεικνύει την αποδοχή και την αναγνώριση της προσπάθειας του έργου μας στην Ένωση Αθηνών.
Εύχομαι η καινούργια χρονιά να έχει επιτυχίες στη ζωή, χαρές στον αθλητισμό και πρόοδο στο ποδόσφαιρο. Σας στέλνουμε όλους κοντά στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις συνθήκες άθλησης, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για να δώσουμε υγιείς και δημιουργικές διεξόδους στην νεολαία μας. Για να ξανακάνουμε τον αθλητισμό χαρά, ζωή και διασκέδαση για τα παιδιά μας. Η διοίκηση της ΕΠΣΑ, οι παράγοντες, τα σωματεία της, οι διαιτητές, οι παρατηρητές, οι γιατροί, οι προπονητές, οι συνεργάτες, το προσωπικό, οι δημοσιογράφοι και γενικά όλο το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με το αθηναϊκό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε μια ιστορία και μια παράδοση ετών, έχοντας ως έργο την εξέλιξη και ανάπτυξη της σπουδαίας αθλητικής κληρονομιάς που μας άφησαν οι προκάτοχοί μας. Ιδιαίτερα, ο αείμνηστος Κώστας Τριβέλας, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ και για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΕΠΣΑ Αθηνών. Μαζί με τους τότε συνεργάτες του, τον Γιώργο τον Θωμαίδη, τον Κώστα τον Θεολογίτη, τον Γιάννη τον Μητσόπουλο και άλλους πολλούς. Αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που προσέφεραν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τίμησαν με την παρουσία τους τις ΕΠΣ Αθηνών ως παράγοντές της. Γι' αυτό διοργανώνουμε κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση. Όχι για επίδειξη ή μεγαλομανία, αλλά είναι για μια γνήσια γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία τιμούμε και βραβεύουμε πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει στην προαγωγή του ποδοσφαίρου. Αθλητές που σημείωσαν διακρίσεις στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και στον στίχο της εκπαίδευσης και της ζωής. Παράγοντες που με το είδος και την προσφορά τους κόσμησαν και προσφούν το αθλητικό ποδοσφαίρο. Και τέλος, τα σωματεία μας για τις διακρίσεις που σημείωσαν την προηγούμενη ποδοσφαιρική χρονιά. Και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλους είναι ότι το ποδόσφαιρο ως το μαζικότερο άθλημα πρέπει να μας ενώνει και να μας μαθαίνει ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η δουλειά και η συνεργασία. Θα μπορέσουμε να χτίσουμε υγιείς αθλητικές δομές, θα μπορέσουμε να χτίσουμε δομές και νοοτροπικές που θα απομακρύνουν οριστικά τις σύγχρονες της βίας, του χουλικανισμού, του ρατσισμού, του αποκλεισμού, των ναρκωτικών κλπ. Είμαστε εραστές του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Στο σημείο αυτό θα μου επιστρέψετε να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του έργου μας στην Ένωση Αθηνών. Η ΕΠΣΑ επιδεικνύει μια σπουδαία αγωνιστική δραστηριότητα παρότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο κυβερνητικό πρόβλημα. Θέλω να αναφερθώ στην περιφέρεια Αθηνών του Δήμου της Αθήνας που έχουμε περίπου 30 σωματεία και έχουμε 3 γήπεδα. Την Τετάρτη που μας πέρασε είχα μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηνών τον κύριο Παγκογιάννη. Μας υποσχέθηκε ότι στην τετραετία θα φτιάξει 2 γήπεδα. Ένα στην περιοχή του Βοτανικού και ένα στην περιοχή στο Βουδί. Καταλαβαίνετε ότι στα γήπεδα τα 3 των Αθηνών διεξάγουμε αρκετούς αγώνες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Παρά τα τεράστια γηπεδικά προβλήματα που διαθέτει η Αθήνα, διοργανώσαμε 6.000 αγώνες, 400 αγώνες περισσότερους από την περσινή χρονιά. Και οι 400 αγώνες αυτοί ήταν στα πρωταθλήματα υποδομών. Οργανώσαμε για πρώτη φορά πρωτάθλημα K10. Παρότι η καιρή είναι δύσκολη, ενισχύσαμε τα σωματεία μας με ένα ποσό της τάξης περίπου των 70.000. Διοργανώσαμε 2 τουρνουά, ένα τα Χριστούγεννα και ένα το καλοκαίρι.
αντιμετωπίζουμε, αρχίζει η Ένωση Αθηνών να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη διαιτησία. Δεν έρχονται νέα παιδιά να γίνουν διαιτητές. Πρέπει γενικά να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όλες οι ενώσεις, διότι με αυτά που συμβαίνουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν έρχονται νέα παιδιά. Στην ιστοσελίδα της Ένωσης καταχωρούνται εντός μισής ώρας όλα τα αποτελέσματα κάθε Σαββατοκύριακο από τα πρωταθλήματά μας. Τα FIBA αγώνες ψηφιοποιούνται και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Ένωσης και αποτελούν ένα διαρκές αρχείο, το οποίο όλοι μπορούν να αντλούν σημαντικές πληροφορίες. Ένα περίπου εκατομμύριο επισκέψεις έχουμε το μήνα στο site της Ένωσης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βαλετσίου, τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, για τη βοήθεια που προσφέρει στις νυχτές ομάδες με το να προπονούνται οι νυχτές μας στο γήπεδο Βαλατσίου. Επίσης, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δέλτα Σίγμα, το προσωπικό της Ένωσης, τους προπονητές των νυχτών, τους παρατηρητές, τα μέλη των επιτροπών, τους ιατρούς, δημοσιογράφους, που όλοι βοηθούν την πρόοδο και την ανάδειξη του Αθηναϊκού Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου. Θέλω να πω ότι κάτι έκτακτο έρχεται στον κύριο Μελισσανίδη, παρότι ερχόταν προς την εκδήλωση, κάτι συνέβη και δεν ήρθε αφού μας ειδοποιήσει. Θέλω όμως να αναφερθώ στο Μελισσανίδη για το τεράστιο έργο που προσφέρει στην ΑΕΚ με τη δημιουργία του νέου γηπέδου. Πιστεύω ότι η ιστορία θα το γράψει με κλειστά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ. Και να πω ότι αν δεν υπήρχε Μελισσανίδη στην ΑΕΚ δεν θα γινόταν γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εργαζόμαστε συστηματικά με σκοπό να προσελκύσουμε πολλές διοργανώσεις που μπορούν να καταστήσουν τη χώρα μας πόλο αθλητικού τουρισμού. Ο αθλητισμός, εκτός από το αγωνιστικό σκέλος, καλλιεργεί ορθή παιδεία και ευαισθησίες γύρω από την αγωνιστική, από την πολιτιστική μας κουλτούρα. Επιδιώκουμε όμως ο αθλητισμός να γίνει τρόπο ζωής. Ο αθλητισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιδέα του ολυμπισμού, την ευγενή άμυλα, τον σεβασμό, την ομαδικότητα, τον συναγωνισμό, το κράτος και εν τέλει την αριστεία και το πνευματικό ήθος. Ιδιαίτερα την φετινή χρονιά, εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, υλοποιούμε μια σειρά από δράσεις υποστήριξης των αθλητών μας και ανάδειξη του Ολυμπιακού ιδεώδους. Συγχαίρω θερμά τα τιμόμενα πρόσωπα της εκδήλωσής σας. Όταν ένας αθλητής επιδεικνύει ήθος στην ενδοαγωνιστική και εξωαγωνιστική συμπεριφορά του, αποτελεί πρότυπο για το σύνολο της κοινωνίας. Εύχομαι σε όλα τα μέρη σας καλή χρονιά με υγεία, παραγωγικότητα, πολλές επιτυχίες και πολλά συγχαρητήρια στους προηγουμένους αθλητές σας με εκτίμηση Λευτέρης Αβγενάκης, υπουργός αθλητισμού. Ξεχάσαμε, κύριε, να αναφερθούμε σε μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου που μας τιμά με την παρουσία του. Τον ευχαριστώ προσωπικά, είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ τον γραμματέα της Ένωσης, τον κύριο Παπαδόπουλο,
εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας μας. Φίλοι παράγοντες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αγαπητοί συνάδελφοι των ειδώσεων, φίλοι και φίλες του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε όλους για την τιμή που μας κάνατε με την παρουσία σας. Η ακρόαση συμμετοχή στην εκδήλωσή μας δείχνει εκτίμηση στη διοίκηση της Ένωσης Αθήνας. Μας δίνει χαρά και ικανοποίηση να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο σε όλους τους τομείς. Κύριοι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μπήκαμε σε χρόνο εκλογών στην έργα και κάνοντας αναδρομή στις πράξεις αλλά και στα έργα της τωρινής διοίκησης, κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, κάποιοι άλλοι σίγουρα όχι. Άποψή μου είναι πως έγιναν βήματα μπροστά και το σημαντικότερο, πως υπάρχει βελτίωση διάθεσης ποιότητας του ποδοσφαίρου σε όλους τους τομείς. Είσαστε ικανοί, έχετε γνώσεις, έχετε εμπειρίες, μπορείτε να τα καταφέρετε. Φίλοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των σωματείων μας, εμποδότες και ήρωες του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, εύχομαι να έχετε υγεία, δύναμη, υπομονή για να προσφέρετε ακόμα περισσότερο στην ομάδα, τη γειτονιά, την ένωση, αλλά πάνω απ' όλα στα νέα τα παιδιά που σας εμπιστεύονται. Κλείνοντας να θυμίσω ότι εκτός από σήμερα υπάρχει το αύριο. Κύριοι του ποδοσφαίρου, αυτό το αύριο, αφήστε να το δούμε με αισιοδοξία. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το αξίζει. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό τον εκπρόσωπο της πολιτείας και αρμόδιο για τα θέματα του πληθυσμού, τον κύριο Αυροτάκη, Γενικό Γραμματέα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την όψη του έψα. Χαίρομαι να βρίσκομαι εδώ πέρα που συμπάρχει πραγματικά η καρδιά του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου. Κάθε άτομα έχει τη δική του πυραμίδα και πιστεύω ότι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις ενώσεις εκεί πέρα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πυραμίδας, όπου πηγαίνουμε και αθλούνται μικρά παιδιά και διαπαιδαγωγούνται, μπαίνουν στο σχολείο του αθλητισμού για να πάρουν μια πρίκα που θα δουν επίσημη για όλη τη ζωή. Εδώ θα μάθουμε να παίρνουν και να ξανασηκώνουμε, εδώ θα μάθουν να παίρνουν για το συμπέκτη τους, εδώ θα μάθουν όλα αυτά που σου μαθαίνει ο αθλητισμός και το κυριότερο ότι η επιτυχία θέλει κόπο, δεν θέλει τρόπο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι εδώ είναι το ποδόσφαιρο της παραγωγής και όχι το ποδόσφαιρο της κατανάλωσης και να ευχηθώ καλή χρονιά για το 2020 με υγεία και δημιουργία. Ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε τους δημόμενους με τη σειρά τους. Η οποία μας έδωσε τη χαρά
η οποία εμπλούς είναι μια ευκαιρία συνάντησης για όλους εμάς, σαν ανθρώπους που αγωνιζόμαστε καθημερινά για το ποδόσφαιρο και δίνουμε πολύ χρόνο από τον χρόνο. Αυτή η βραδιά είναι μια θετική βραδιά για όλους αυτούς που παραδέχονται, για αυτούς οι οποίοι έχουν προσφέρει στα γήπεδα αλλά και για την κοινωνική τους προσφορά. Είπε ο κ. Παπαδόπουλος ότι έχουμε προσφέρει κάτι σαν ομοσπονδία στο ποδόσφαιρο. Προσωπικά θα πω ότι μπήκαμε με φιλοδοξίες να αλλάξουμε κάποια πράγματα, αλλά από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και όλοι γνωρίζουμε ότι στην ομοσπονδία σήμερα δεν είμαστε μόνοι. Και κανείς πρέπει να πούμε εδώ ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι για να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά στο ποδόσφαιρο. Είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί περάσαμε κάποιες μέρες τελευταία οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες μέρες για το ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να καλέσω όλους σε μια συστράτευση, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Και όταν λέω όλους, εννοώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αυτοί μπορούν και να βοηθήσουν, αλλά και να προκαλέσουν προβλήματα. Πρέπει όλοι να μπούμε μπροστά με ανιδιοτέλεια και να μην γίνεται το ποδόσφαιρο πεδίο αντιπαράθεσης, πεδίο ανταγωνισμών και οικονομικών συμφερόντων, γιατί πρέπει να βλέπουμε ότι πίσω από την βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι το επαγγελματικό υπάρχουν 3.000 σωματεία τα οποία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία κρατάνε το ποδόσφαιρο όρθιο. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις των παλέμαχων και διακεκριμένων ποδοσφαιριστών μας. Γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη στις 22 Οκτωβρίου 1969. Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές, νυν προπονητής του Παναθηναϊκού. Με καταγωγή από την Κυρκής. Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην Premier League. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στη Δόξα Νικόπολης και μετά στο Μαύρο Μελά Σταυρούπολης. Από αυτή τη συμμετοχή του εντοπίστηκε και χρήστηκε διεθνής ποδοσφαιριστής στην Εθνική Ομάδα Νέων. Αμέσως την επόμενη χρονιά μεταφύγησε στην Ομάδα Νέων του Παναθηναϊκού, μετά στον Αθηναϊκό, στη Β' Εθνική και ένα χρόνο περαιτέρω στον Παναργιακό. Συνέχισε στο Γιάννη Παπαζιάννα, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό που αγωνίστηκε 4 χρόνια, κατέστρεψε σε 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα, 3 συνεχόμενα κύπελλα. Ήταν από τα βασικά στελέχη της διάρκειας ομάδας του Παναθηναϊκού, η χρονιά 95-96, όπου ο Παναθηναϊκός έφτασε στα ημιτελικά του Champions League. Από εκεί, όλοι θυμόμαστε αυτή την τρομερή μπούρσα, απέκτησε και το παρατσούκλι το τρένο. Θα με επιτρέψετε βέβαια λίγο να το εξυγχρονίσω, όχι απλό τρένο, τρένο Intercity. Λοιπόν, μετά έφυγε στην Blacksmith, αγωνίστηκε στη Sheffield, στη Huddersfield και τελειώνοντας την αθλητική του, την ποδοσφαιρική του καριέρα, ανέπτυξε πλούσια προπονητική δραστηριότητα, ξεκινώντας από τον Ομισιακό, στη συνέχεια στη Λάρισα, μετά στην ΑΕΚ, στον Ατρόμητο, στο ΒΑΟΚ, στο ΑΠΟΕΛ, στην Αλ-Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία, ξανά στον ΑΠΟΕΛ και τέλος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό που μέχρι σήμερα είναι προπονητής. Κυρίες και κύριοι, νομίζω από τα στοιχεία και τα βιογραφικά που έδωσα, νομίζω ότι όλοι καταλάβατε ότι αναφέρομαι στον μοναδικό ποδοσφαιριστή, εξαίρετο προπονητή και πραγματικά υπέροχο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, τον Γιώργο Τοδόνη. Γεια σας, θυμάμαι να σας πάρω την ειδήσει για την προσφορά της ποδόσφαιρου του Παναθηναϊκού. Και βέβαια, το κατάλληλο πρόσωπο να το τιμήσει, χωρίς να κάνω διακρίσεις, είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού.
μια κυρία του αθλητισμού, εγώ τη θυμάμαι, ο πιο μεγάλος βέβαια αρκετά, σαν πρωταθλήτρια του μήκους, στον Άρη Θεσσαλονίκης, η κυρία Καραμαλή. Εγώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κύριε. Αλλά είστε δυνατός πάντα εδώ. Ανεβάστε τα φώτα, παιδιά, λοιπόν. Σε φωτισμό δεν υπάρχει τηλεόραση. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Βλέποντας τις εικόνες αυτές, γύρισα πολλά χρόνια πίσω. Η αλήθεια είναι ότι σαν το σβεστής είχα λιγότερο άγχος και λιγότερη πίεση από ό,τι σαν προπονητής. Αλλά σαν προπονητής νιώθω και με μεγαλύτερη ευθύνη. Θεωρώ στη δουλειά την οποία κάνω τώρα μπορεί να είναι η αγάπη μου μεν και το πάθος μου, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί έχω μεγαλύτερη ευθύνη. Ο προπονητής εκτός από τη γνώση, τη μεταδοτικότητα, την έρνευση, την καινούργια, τη νέα τεχνολογία πρέπει να διαχειριστεί πολλούς χαρακτήρες. Εάν κάτι μένει από αυτή τη δουλειά και αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο δεν είναι ούτε οι τίτλοι, ούτε τα αποτελέσματα, ούτε οι νίκες, αλλά ότι μπορώ να επέμβω στα νέα τα παιδιά, μπορώ να τα βοηθήσω για την εξέλιξη της καριέρας τους και όταν θα τελειώσω από το χώρο του ποδοσφαίρου, αυτό είναι που θα κρατήσω περισσότερο από όλα. Θα ήθελα να κάνω μια ευχή, γιατί δυστυχώς το λέμε κάθε χρόνο, περνάμε όμως τα χρόνια. Ελπίζω κάποια στιγμή στην χώρα μας ο πρωταγωνιστής να είναι το ποδόσφαιρο, να είναι αυτοί που συμμετέχουν, να είναι ποδοσφαιριστές, να είναι προπονητές, να είναι φίλαθλος κόσμος και κάποια στιγμή αυτά που γενικώς βλέπουμε μόνοι μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο να εκλείψουν και να προχωρήσουμε μπροστά, αυτά τα οποία βλέπουμε όλοι στη τηλεόραση και τα θαυμάζουμε στα προηγούμενα κράτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες και για τους αθλητές μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να παραβρίσκομαι και φέτος στη γιορτή της ΕΠΣΑ, μια ένωση που επί δεκαετίες προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον ελληνικό αθλητισμό. Διδάσκει στα παιδιά μας τα μυστικά του αθλήματος, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα τεχνικά σωματεία διδάσκουν στα παιδιά μας και τις αξίες του αθλητισμού. Τα παιδιά μας μέσα από τον αθλητισμό και δι' από το ποδόσφαιρο μαθαίνουν ότι τίποτα δεν τους χαρίζεται εύκολα αν δεν προσπαθήσουν, ότι περισσότερες είναι οι ήττες και λιγότερες οι χαρές και μαθαίνουν μετά από κάθε δεξιότητα να έχουν τη δύναμη να σηκώνονται και να συνεχίζουν. Και αυτό τους βοηθά και όταν τελειώσει ο αθλητισμός και κάνουν τα βήματά τους στη ζωή, την πραγματική ζωή, την επαγγελματική, την προσωπική και την οικογενειακή. Τα αριστερικά σωματεία είναι κάτι που πρέπει να δίνουμε όλοι ιδιαίτερο βάρος, γιατί εκεί χτυπά η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού και χωρίς αριστερικά σωματεία δεν μπορούν να υπάρχουν επιτυχίες στον επαγγελματικό αθλητισμό και ιδίως στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πράγματι, θέλουμε όλοι ένα αξιόπιστο, καθαρό ποδόσφαιρο και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν όλοι, πρώτη η πολιτεία, μετά οι παράγοντες και οι αθλητές, και να δουλέψουμε συστηματικά για αυτόν τον στόχο, για ένα καλό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι εκτιμώ τον Γιώργο είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί τον έχω καλέσει αρκετές φορές όταν ήμουν δημοσιογράφος και θα επιστρέψω στη δημοσιογραφία όταν τελειώσει το ταξίδι της πολιτικής στην Αθλητική Κυριακή. Το παρακολουθούσα θέλοντας και εμεί σε όλη την πορεία στα γήπεδα. Και έχω να πω ότι ένα από τα καλά που κάνουν στον αριστεχνικό αθλητισμό, στα αριστεχνικά σωματεία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται, είναι ότι βγάζουν καλούς ανθρώπους και χρήσιμους στην κοινωνία. Και ο Γιώργος είναι ένας από αυτούς που δεν έχει βάλει μόνο την προσωπική του σφραγίδα στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας εξαίρετος οικογενειάρχης,
ένας αθλητής πρότυπο και ένας υπέροχος παππούς των τελευταίων γεννήτων. Έστω όλοι καλά, καλή χρονιά. Γεννήθηκε στο Ήλιο. Στο Ήλιο. Είναι κάτι που δεν το ήξερα. 23 Ιουνίου 1947. Παλέμαχος Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία στην Ολυμπιάδα Εγάλεο, τον σημερινό ΦΕ Εγάλεο δηλαδή. Το ντεμπούτο του και το καλοκαίρι του 67 μεταβίδησε στο Εγάλεο. 72-73 Ολυμπιακός Πειραιός, 176 συμμετοχές, 42 γκολ. Παίζει 5 χρόνια. Το 78 επιστρέφει στο Εγάλεο και συνεχίζει και σαν βοηθός, παίκτης βοηθός προπονητή με τον Ανδρέα Σταματιάδη στην συγκεκριμένη ομάδα. Παίκτης προπονητής υπήρχε και στην ομάδα της Σκύου. 4 φορές διεθνής, με την Εθνική Ομάδα Ανδρών, επίσης διεθνής με την Εθνική Νέων και με την Εθνική Ενόπλη. Κυρίες και κύριοι, η ΕΦΣΑ Αθηνών τιμά και βραβεύει τον κύριο Πάπη Σταυρόπουλο. Για την βράβευση παραλύει τον κύριο Πλέβη. Τον κύριο Καλιάνη. Πάει. Να καλέσουμε τον κύριο Χριστίνη, εκπρόσωπο του κοινάτου. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά, υγεία κάγεται. Θέλω να πω ότι γεννήθηκα στο Εγάλεο και ήρθε ήμουνα και φίλος Ζαβέτα. Έκανα μικρό λάθος, ο φίλος δεν πειράζει. Στο έδωσα να πω κάτι, τα δέτα σίγμα και τους προπονητές. Δεν βλέπω να βγαίνουν πολλά ταλέντα. Αυτή είναι η αγάπη μου. Τα τελευταία 10-15 χρόνια ασχολούμαι με τις ακαδημίες και πρέπει να δουλέψουμε εκεί πέρα να βγάζουμε γιατί έχει συρρυκνωθεί το ταλέντο στην Ελλάδα, έχει συρρυκνωθεί. Έχουν βλαχώσει καραγκές από ξένους μέτρους ποδοσφαιριστές που πλαισιώνουν τις επαγγελματικές ομάδες όπως δεν βλέπω και δεν βλέπω ταλέντο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Λοιπόν, τώρα είναι αξίζουν συγχαρητήρια γιατί για ακόμα μια χρονιά κάνεις μια πολύ ωραία εκδήλωση στην οποία βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει. Να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή που συμμετέχω σε αυτές τις βραβεύσεις με ανθρώπους που έχουν κάνει σπουδαία καριέρα, ανθρώπους που έχουμε διαβάσει και έχουμε δει. Να πω ότι νιώθουμε και εμείς μια περηφάνεια όσο από την Αργολίδα που πέρασε ο Γιώργος Δρόμης, έστω για ένα χρόνο από το Πανεργειακό και έκανε και εκεί ένα βήμα. Και προφανώς να πω ότι και η πολιτική πρέπει να μαθαίνει από τον αθλητισμό. Διότι και η πολιτική είναι ομαδικό σπορ και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Υπάρχει ένας κοινός στόχος, γι' αυτό είναι να πηγαίνει η χώρα μας, η πατρίδα μας μπροστά, να κερδίζουμε διαρκώς περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα. Επομένως όλοι μαζί σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Να έχετε καλή χρονιά και να θυμόμαστε ότι η συνεργασία είναι αυτή που μας πηγαίνει όλους μπροστά. Καλή χρονιά και καλή δύναμη και καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Γεννήθηκε στην Πάτρα 12 Νοεμβρίου 1962. Έπαιξε και διακρίθηκε στην Προοδευτική πριν πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 1987. Καθιερώθηκε στην ΑΕΚ αρχικά ως δεξί μπακ, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες των αγώνων πολλές φορές τον είχαμε δει και τον θυμόμαστε και ως αριστερό μπακ και ως ελεύθερο στόπερ, κυρίως σε ρόλο man-to-man που το ανέθετε ο μεγάλος προπονητής του Οντούσαν Μπαΐλης. Με την ΑΕΚ
αγωνίστηκε συνολικά 134 αγώνες, πέτυχε 2 γκολ. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, ένα Super Cup και ένα League Cup, ενώ την περίοδο 92-93, που τερμάτισε το καλοκαίρι την αγωνιστική του καριέρα, ήταν ο αρχηγός της ομάδας της ΑΕΚ που κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Από τον Αύγουστο του 2016 έχει επιστρέψει στην ομάδα της ΑΕΚ και έχει αναλάβει θέση στα τμήματα υποδομής της ομάδας. Κυρίες και κύριοι, η Έκπρος Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών τιμά τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Για την πράγματι παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Υπουργού Αθλητισμού, τον κύριο Αρτινάκη. Έναν ακόμα πάτη τώρα θα τιμήσουμε. Παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής με πολυετή καριέρα. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο το 1965 στον Εθνικό Αστέρα Κεσαριανής. Συμμετείχε σε αγώνες Α και Β κατηγορίας. Εμβληματικό δεκάρι της εποχής, χαρακτηριστική φιγούρα και φυσιογνωμία, μπαλαντό φατσάν μου επιτρέπεται στη φράση, και ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις εκτελέσεις φάουλ, στις στημένες δηλαδή φάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει σκοράρει πάρα πολλές φορές, θα μας πει ο ίδιος βέβαια, πόσες φορές θα τις εκτελέσεις του φάουλ. Είναι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ομάδος Β' Εθνικής που έχει κληθεί στην Εθνική Ομάδα Ανδρών. Το 1981. Η χρονιά 86-87 έκλεισε την καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής. Κυρίες και κύριοι, ΕΠΣ Αθηνών τιμά τον Πάπη Μαστρογιάννη. Για την βράβευση παρακαλώ τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΚ, τον κύριο Ζανίδη. Thank you.
με αγάπη, υγεία, ειρήνη και ευτυχία. Λιγότερους πόνους και σωματικούς και ψυχικούς. Ευχαριστούμε σε όλους σας. Είναι γεγονός ότι όπως το παιδάκι παίρνει το γάλα του μωρό από τη μάνα, έτσι και ο ποδοσφαιριστής παίρνει το γάλα από το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι καλό έχει επιτεχθεί σε αυτόν τον τόπο, που έρθει, εθνικές ομάδες, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, έχει επιτεχθεί με Έλληνες ποδοσφαιριστές και μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Που τώρα όλο και περισσότερο μαζί μου. Ερχόμενος από κάποιο ταξίδι, άνοιξα το ραδιόφωνο να παρακολουθήσω μια ομάδα που με ενδιαφέρε και ήμουν φύλαθρος. Κάθε στιγμή δεν ήξερα τι έκανε η ομάδα μου, γιατί να ακούσω ένα όνομα και να καταλάβω ότι η ομάδα που αυτή τη στιγμή υποστηρίζω εγώ, κάθε τέταρτο ακούγανε ένας ποδοσφαιριστής. Πού είναι η ομάδα? Μας είπανε, μας κρίνανε περίεργα, τουλάχιστον ο ξένος τύπος από ό,τι έμαθα, ότι δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα που πήρε τον Ευρωπαϊκό, τότε Ευρωπαϊκό. Ναι, ποδόσφαιρο δεν παίζουμε. Αυτοί που ξέρουν το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο θέλει πολλά στοιχεία. Θέλει να έχεις ψυχή, να έχεις πάθο, να έχεις προπόνηση, να αγαπάς την ταλαιπωρία, να δέχεσαι όλες τις δυσκολίες και να προσπαθείς να τις ξεπεράσεις μέχρι να πιαστείς, να βρεις την ευκαιρία να πιαστείς και να την διεκδικήσεις. Έτσι έκανα και εγώ, από παιδάκι, μικρός. Μπορεί να μην είχαμε, να μας περιτάξουν, δεν είχαμε το ταλέντο, θα έλεγα, αλλά σε όλα τα άλλα δεν αναφερθήκανε, που τα είχαμε σαν Έλληνας, γιατί μόνο Έλληνας τα έχει. Την ψυχή, το πάθος, το πιστεύω, που ήταν ανώτερο από όλες τις εθνικές ομάδες. Γι' αυτό η Εθνική Ελλάδος πήρε το Ευρωπαϊκό. Γιατί έβγαλε όλα αυτά τα στοιχεία που ήταν από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες καλύτερη και έτσι επετέστηκε. Γι' αυτό λοιπόν θα χαρώ πάρα πολύ αν συνέχεια, συνέχεια μπορώ και βλέπω Έλληνας ποδοσφαιριστές περισσότερους. Στους μικρούς αυτούς ήρωες που μεθαύριο θα τα μαρώσουμε και θα βλέπουμε στα γήπεδα. Είμαι 69. Σταμάτησα το ποδόσφαιρο εδώ και 32 χρόνια. Αυτή για να βρεθώ εγώ πιστεύω εδώ πέρα δεν έπαιξα σε άλλα πράγματα. Αλλά για κάποιος από τους παλιούς θυμήθηκε και μου γύρισε αυτά τα χρόνια πίσω. Και δεν πιστεύω αν στην αρχή ξαφνιάστηκα που πάω να πάω τώρα εδώ, στην πορεία κατάλαβα ότι κάποιο με θυμήθηκε και δεν πιστεύω ότι δεν ήταν άλλο από το σύγχρονο σύμβουλο της ΕΠΣΑ, τον Γαβρίλο Παπαδόπουλο, για μια δεκαετία και ήμουν μπροστά του, σε ντρεμπάτο αυτός που ήταν ο Αστέρας, κάθε εγώ που με έβλεπε να έβαζα πρόσωπο. Αυτό και επιμένως, επειδή ξέρω ότι η ΕΠΣΑ και γενικά κάθε πράγμα της περιέχει το στοιχείο του χαρακτήρα, του ήχους, του προσώπου, με λίγα λόγια, και με ήξερε και γι' αυτό το λόγο, καλύτερα από τότε θέλαμε. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, αν ήμουν αυτοκινόμενος του. Και σας ευχαριστώ και εσάς για την... που παρακολουθήσατε τη στιγμή αυτή τη μακρά, θα έλεγα, ομιλία που έκανα, που και με συγκίνηση θα σας αφήσω και θα έρχομαι και σε άλλα παιδιά να ακολουθήσουμε τη διαδρομή τη δική μου. Ορτάτος, από πολύ ποδόσφαιρο για 23 χρόνια, πάνω από 500 συμμετοχές και σε τις άλλες μπορώ και ανεβαίνω ακόμα σε αυτή την ηλικία την αριθμόρα της Κεσαριανής, κοντά στην Καλοπούλα και στο μοναστήρι, αναπνέω τη φύση της όλη της στο μεγαλείο, μια σειρά περιμένουν κάποια φιλαράκια, αδέσποτα, τους προσφέρουν την βοήθειά μας. Καλή χρονιά σε όλους, σας ευχαριστώ. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, για μία ακόμη χρονιά, παίρνουμε την ευκαιρία για
μέρος αυτής της πολύ όμορφης εκδήλωσης, να δώσουμε συγχαρητήρια στην Εύση Αθηνών, στον πρόεδρο της κ. Δημητρίου και σε όλους τους συνεργάτες για τη διαχρονική προσπάθεια που κάνουν να έχουν αθλητισμό και ιδιαίτερα το υγιέστερο κομμάτι του αθλητισμού που είναι ο αεραστεχνικός αθλητισμός. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο περνάει δύσκολες ημέρες. Το μόνο που θα ήθελα να πω σαν ελπίδα και συνάδα σαν παρότριση, όλοι οι παράγοντες, η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα τα δικαιωματικά όργανα να σταθούν στο ύψος τους, ούτως ώστε να ερεμήσει, να πορευτεί σωστά και να έχουμε ένα καλό 2020 με υγεία. Να είστε καλά όλοι σας. Παράληψη μου και στο συγγνώμη καλωσορίζουμε και τον Δήμαρχο Περιστερίου, τον κύριο Παρακακουρίδη και τον κύριο Πέτσι, τον Αντιδήμαρχο, συγγνώμη και επίσης τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΣ, τον κύριο Βορβίλο και τον πρόεδρο της Έξης Αρχής, τον κύριο Τεχνίδη. Γεννήθηκε στο Πειραιά το 1960 13 χρονών υπογράφει το πρώτο του δελτίο στην Εύση Αθηνών. Τότε στη Β' ομάδα. Προωθείται στην πρώτη ομάδα. Πηγαίνει ένα χρόνο στο ΡΟΥΦ, μετά στο Πανεγκυάλιο για 3 χρόνια και ένα χρόνο στη Β' Εθνική. Ξανά στον Ολυμπιακό Πειραιώς με τον προπονητή τον Μεγάλο Κούκοβη και τα επόμενα χρόνια στον Ελληνικό Νίκαια, στη Β' Εθνική. Ένας ποδοσφαιριστής που εκτός από την αγωνιστική του δράση έχει επιδείξει και παραγωγική δράση μετέπειτα, αφού έλαβε τη διοίκηση του ΡΟΥΦ, μετήχε στη διοίκηση, ήταν παίκτης και προπονητής παράλληλα. Προς το τέλος της καριέρας του αγωνίστηκε στο Παρθενώνα Πεταλαλόνου και την Ένωση Βοτανικού και ανέπτυξε στη συνέχεια προπονητική δραστηριότητα στον Εθνικό Πειραιώ, στον Εθνικό Διευθυντή, στον ΠΑΟΥ, στον Πανεγκαίλο, στον Πειραιά, στον Τρίαμπο, στον Ολυμπιακό Χαρτίδα και στον Κεραυνό Κερατέα. Επειδή έχω μεγαλώσει στα χωράφια του Βοτανικού και του Γάλλου και επειδή από μικρό παιδί παρακολούθησε στο Ανικέπτο Ρούφ στη μεγάλη πορεία που έκανε για να ανέβει στην Αλφα Εθνική, ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής τότε του ΠΑΟ Ρούφ ο Στέλιος, μαζί με τον συγχωρεμένο τον Γεωργόπουλο. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή κύριε που αν έπαιζε τώρα ποδόσφαιρο θα μιλήσει όλοι τα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων τιμά τον Στέλιο Σεργίου. Για την βράβευση παρακαλώ τον πρόεδρο της Φουτπολή, τον κύριο Λεωτσάκη. Γύρισε το μετά λίγο από εδώ. Για την βράβευση. Την κάμερα μετά γύρισε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους τους γραφείους. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημητρίου που για δεύτερη φορά έχει φωνάξει και παραμείνουμε κοντά του, γιατί και εγώ πρόκειται από τον ελαστικό αυτή. Μου κάνει μια εντύπωση που σήμερα είναι μια γιορτή για τον ποδοσφαιριστή και ειλικρινά δεν το ψάχνω. Ούτε πρωταγωνιστές.
υπάρχουν καραστέλες. Και επειδή για να ξέρετε και την Ιδρύου, στην Πουρπολίδη έχουμε δώσει το δικαίωμα να παίζουν καραστέλες από φέτος. Κάτι που είναι λίγο πρωτότυπο. Και δεν το θέλανε. Και επειδή άκουσα και το κύριο Δόνη και χαρά του και τα κράτησα τα λόγια που είναι μετά από τόσο μεγάλη πορεία δεν κάνει το προσδοτική. Αυτά που θα μάθει στα παιδιά που έχουν βάλει και αυτά που θα αφήσει όταν θα φύγει είναι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο και τουλάχιστον να δώσουμε τη χαρά που πρέπει. Οι ποδοσφαιριστές που είναι πρωταγωνιστές να μας το δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Τίποτα. Καλή χρονιά και υγεία. Καλησπέρα σας. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Είμαι ένα τετραδάκι κι εγώ του ποδοσφαίρου. Αν όχι για αυτά που πολύ μεγάλα, ο Διέσσερο συνέβεσε έξω τους μεγάλους παίκτες της χρυσής εποχής της Ελλάδος. Αυτό το βραβείο το αφιερώνω στην ομάδα που έκανε την καρδιά μου και ο Πάο Παουρίστα. Ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη. Πειραιάς λοιπόν 25 Πρώτη 1960. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής. Ο παππούς του ιδρυτής του Εθνικού Πειραιά το 1923. Μεγάλη καριέρα στην πρώτη εθνική με τα χρώματα τριών διαφορετικών ομάδων του Εθνικού, της ΑΕΚ και του Λεβαδιακού. Πάνω από 300 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες. Αγωνιζόταν ως αριστερός ακραίος αμυντικός και μετά τη λήξη της αδειοδρομίας του ασχολήθηκε και εργάστηκε σαν προπονητής ομάδων και των τριών εθνικών κατηγοριών. Ξεκίνησε από το Σωματείο ΑΟ Αγίου Δημητρίου Πειραιά. Όπως προανέφερα, έχει λάβει μέρος σε 404 αγώνες της ΑΕΚ Εθνικής. Έχει περάσει από τις εθνικές ομάδες όλες πλην της εθνικής ομάδος ανδρών και από το Ιανουάριο του 2020, δηλαδή από λίγες μέρες, έχει αναλάβει την ευθύνη την προπονητική του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εθνικού Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, ευσταθμούν που βραβεύει τον Ηλία Αρμόδωρο. Παρακαλώ για την βράβευση στον κύριο Παπαχρήστο, πρόεδρο της ΕΠΣΕ του Αδερνανίου. Πώς σας πήρε να βοηθάει η κάμερα τώρα, δεν μπορώ να ζω φωτογραφίες από την πάτη. Το πεις εσύ τώρα, δεν το περατέρι μου. Ευχαριστώ για την τιμή που γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω τα λάμπη του Φιλιά, τα γερεμή του Ιξηκλίστα. Τι είναι αυτό, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τότε που στους Αλάνους του Πειραιά και της Αθήνας έβγαιναν πολλά νέα παιδιά που μετέπειτα έγιναν τη διάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους της Ένωσης και ειδικά στον Πρόεδρο, γιατί με το έργο τους και τη δουλειά τους δίνουν διέξοδο στα διέξοδα της νεολαίας της Ένωσης. Καλή χρονιά σε όλους. Και τώρα σε ένα δικό μας άνθρωπο, πολύ δικό μας. Το δικό μας δεν γίνεται. Τεγάλεο, αρχιτέκτο μηχανικός, νομάρχης, δήμαρχος Εγάλεο επί 8 έτη, πρόεδρος του Δημάρχου της Αττικής για 5 χρόνια, πρόεδρος του ΑΟ Εγάλεο και της ΠΑΕ Εγάλεο, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, υποψήφιος βουλευτής και Γενικός Γραμματέας Αποτελειωμένης Διοίκησης, Δημήτρη, είπα πολύ σεμνά και συνοπτικά, γνωρίζω σεμνά τα χαρακτήρα σου, όσα λιγότερα και μεστά μπορούσα. Και πρώην, βέβαια, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών βραβεύει τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Για την βράβευση παρακαλώ τον κύριο Βασίλη Κωνσταντίνη.
αρχίτυπη του ερασιακού ποδοσφαίρου, διαμοδότες για το τέλος ποδοσφαίρου. Καλή χρονιά, ναι. Αγαπητοί αθλητέ του ερασιακού ποδοσφαίρου, καλή χρονιά επίσης. Και ευτυχώς στις φίλοι διαιτητέ που μένεις από τα ευρωπαϊκά, καλή χρονιά, ναι. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κατάλληλα και έτσι από τα ευρωπαϊκά. Δύο κουβέντες θέλω να πω. Όταν ξεκινήσαμε και πήραμε αυτή την έψα για με τον Παναγιώτη, όσοι καθόλουσαν πέρα όλες τις μεγάλες στιγμές. Και δεν υπολογίζω να μπορούσαμε να τους καθαρίσουμε. Γι' αυτό είναι μεγάλη ανατροπή τότε που έγινε στο αριστερικό ποδόσφαιρο. Η πρώτη ένωση κατάφερε να μπουν στο σύστημα και στις κοπέλες ομάδες. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Και από τότε ο Παναγιώτης συγκέντρωσε με ένα εξαιρετικό μετασύμβολο και τον ευχαριστώ για την εμπειρία που κάναμε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι αποκεντρωμένοι του καραπνευματικού σπάνια των νόμων που έχουν επιτραπεί όλα τα κοινότητα και τότε με την κυβέρνηση που υπήρχε της Νέας Δημοκρατίας και Χρυσοκοπικό που ήταν εξαιρετικό παιδί από την Αργολίδα, δώσαμε τρεις συνεχείς παρατάσεις για δύο χρόνια και οι δήμαρχοι για τα ποσοστά που κολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκεί που περιμένουν τους αγωνιστικούς χώρους και φροντίζουν. Επισέλλεται συμπαραστάτες πάντα, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση που κολλά στην κοινωνία και αγαπάει τον αριστερικό αθλητισμό, δίνει τα πάντα. Και θα είναι αργή. Βλέπω τον Δήμαρχο Σεγάλο, ήταν ο Παναγιώτης ο Αγρέας, και όλα τα άλλα τα παιδιά. Κλείνοντας, θα πάρω τα λόγια του Βόλη. Αυτά που είπε ο πατέρας που έπεσε στον Παναθηναϊκό, πρωτού διεκδικώ εγώ. Και ο μπάρμας μου ήταν στην ΑΕΚ, το 2 χωρίς ακόμα. Είπε κάτι σωστό ο Γιώργος Οδόνης. Αυτοί που θέλουν να δουν το προϊόν τους να πάει σωστά, δεν κάνουν σωστό επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και περιμένουν να κατοδοτούν με τα πολιτικά και τις διαδικασίες να απομυζήσουν κέρδη και περισσότερο να έχουν τον κόσμο για να πιέζουν και να εκβιάζουν. Δεν ποδοσφαιροποιείται η ζωή της Ελλάδος με τόσα δύσκολα που περνάνε οι κοινωνίες μας και γενικότερα η ελληνική κοινωνία με την κρίση και την οικονομική και τα τόσο δυνατά καθήματα που έχουμε δίπλα μας. Κάνε ζημιά στον τόπο μας. Γι' αυτό λοιπόν όλοι εμείς πρέπει να συστρατευτούμε. Δεν μπορεί κάποιος επειδή βάλε χρήματα να κάνει κουμάντο σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερία, έχουμε απόψεις. Ούτε να κινεί φιλάθλους εις βάρος του τόπου μας όταν έχουμε κρίσιμες στιγμές. Αυτό το ταβατσιλίκι πρέπει να τελειώσει. Και υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση να το τελειώσει άμεσα. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες υποχωρήσεις. Τι θέλετε αθλητισμό, βεβαίως θα κερδίσουν οι επιχειρηματίες. Με σωστούς νόμους που να εφαρμόζονται ή θα γίνονται κάθε φορά το ίδιο παιχνίδι. Φτάσαμε, χορτάσαμε από παράγοντες, παραγοντίσκους, ο ένας με τον άλλον, ποιος θα κοιτάξει τον εαυτό του. Πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό που βλέπουμε στην Βουλή, κάποιοι αποσύρονται, κάποιοι θέλουν κάτι κάνουν, άλλοι ψηφίζουν τον νόμο, άλλοι δεν του μιλοποιεί και παιχνιδάκια. Όταν αυτή τη στιγμή δημιουργούν τέτοια θέματα και η Ελλάδα είναι έτοιμη για το κάτω. Και όλοι μας εμείς. Όλοι μας εμείς. Γι' αυτό λοιπόν στην Βουλή πρέπει να είναι υπεύθυνοι αυτούς που έχουμε εκλέξει να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους μαζί με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Πρέπει κάποια στιγμή σε θέματα σοβαρά όλοι μας ένας να αποφασίσουμε. Διαφορετικά φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, δεν γίνεται τίποτα. Είναι δικός μου αυτοί που είναι στον Βορρά, δικός μου άλλος που είναι στον Νότο, δεν μας δίνουν το θέμα. Και επειδή έχουμε μεγαλώσει όλοι σε αλάνες και έχουμε δει το ποδόσφαιρο όπως είναι και εμάς με το στόχο να διακονήσει διάμεσα της ΕΠΣΑ ανθρώπους όπως φίλοι που είναι εδώ, πάω εδώ, είναι ο Πρόεδρος ή άλλοι άνθρωποι εδώ, το Βεργάριο, από την τσέπη τους προσπαθούν να στηρίξουν τις ομάδες τους χωρίς να έχουν αποκτήσει ούτε τις διαφημίσεις ούτε τα συμφέροντα τα δικά τους για να αποκτήσουν διάφορα προϊόντα από το κράτος και να κάνουν να γίνουν πιο δυνατά οικονομικά. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Έφτασε η ώρα που πρέπει να δοθεί λύση. Και τη λύση θα δώσει ο κόσμος εκείνος που δεν ομαδοποιείται. Δεν έχει συμφέρον να τρέχει πίσω από κάποιον. Που αγαπάει τον αθλητισμό, θέλει τα παιδιά του να τον αριθμητικό αθλητισμό να γλιτώσουν από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία υπάρχει στον περίγυρο ή ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο, να δυναμώσουν να γίνουν γερά παιδιά
Θέλουμε νου υγιή, σώμα τη γη, και αυτό το ζητάμε και το επιδιώκουμε όλοι. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα, αγαπητέ Πρόεδρε, και οι άλλοι Πρόεδροι των ΕΠΣ, που ο καθένας έχει συνηθεί από κάποιες μεγάλες ομάδες, γιατί δεν συγκινείται πάντα, δεν το κρύβουμε. Ασχοληθείτε με τις τοπικές κοινωνίες και τις γειτονιές σας. Αυτοί σας αναδεικνύουν. Πετάξτε όπως από το κεφάλι σας. Έχετε την προσωπικότητα και τις δυνατότητες να εκλέγεστε μόνοι σας, γιατί προσφέρετε τις περιοχές σας. Πάμε δυνατά λοιπόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον τόπο μας. Καλή χρονιά σε όλους, καλή δύναμη και σας ευχαριστώ πολύ. Τιμά με το κύπελλο ήχους, τρία σωματεία μέλη της, διότι κατά την προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο δεν είχαν τιμωρίες. Και όταν λέω δεν είχαν τιμωρίες, ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε σωματεία, ούτε επεισόδιο, ούτε τίποτα. Αστέρα ζωγράφου στη δεύτερη κατηγορία. Για την πράγμαση παρακαλώ τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, τον κύριο Ρουβίνο. Να σημειώσουμε επίσης ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, το κύπελλο ήχους συνοδεύεται και με χρηματικό βραβείο, που κυρίως προέρχεται από τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τα πρόστιμα. Δούριος Κυψέλης, τρίτη κατηγορία ΕΦΣΑ. Για την βράδυνση παρακαλώ τον πρόεδρο της ΕΦΣΑ Αρκαδίας, τον κύριο Τσακούρη. Τρίτη κατηγορία Αθήνας, για την βράβευση παρακαλώ τον πρόεδρο της ΕΦΣΑ Χαΐας, τον κύριο Δανίλη. Απόλλων Χαλανδρίου, Α κατηγορία Αθήνας. Φωστήρας Αθηνών, Α κατηγορία Αθήνας. Δάφνη Αθηνών, τρίτη κατηγορία Αθήνας. Θεμιστοκλή Σεγάλεο, τρίτη κατηγορία Αθήνας. Για την βράβευση παρακαλώ τον πρόεδρο της ΕΠΣ, κύριο Νίκα.
Γύρος Αθηνών τιμά την πρωταθλήτρια του πρώτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος Αθηνών Αθλητική Ένωση Κηφισιάς για την βράδυ και καλό το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ τον κύριο Λεωνίδα Θωμαΐδη. Αθλητική Ένωση Κηφισιάς. Μελίσια.
Στην πράγμα της παρακαλώ τον πρόεδρο της ΕΠΣ Καρδίτσας, τον κύριο Σπίκα. Λυκό Βρυσί, για την βράβευση παρακαλώ τον πρόεδρο της ΕΠΣ Λάρισσας, τον κύριο Πουλαριώτη. Πρωταθλητής πρώτου ομίλου της τρίτης κατηγορίας, Νέα Σμύρνη. Για την βράβευση παρακαλώ τον αντιπρόεδρο της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Ρούση. Νέα Σμύρνη. Τα τάβλα για την βράβευση παρακαλώ τον αντιπρόεδρο της ΕΠΣ στην Κλάδο, τον κύριο Βαρανό. Τα τάβλα. Τον αντιπρόεδρο τότε της ΕΠΣ πέρας, τον κύριο Πανίκη. Αστέρας Εξαρχείου, πρωταθλητής τρίτου ομίλου γάμα κατηγορίας ΕΨΑ, τον κύριο Κάρτσα Κλαθωμά, πρόεδρο της ΕΨΑ Πρέβεζας. Και Λευκάδα, με συγχωρείτε. Πρόεδρος της ΕΠΣ, Πρέβεζας και Λευκάδας, ο κ. Κάρτσας. Δεν σας αφαίρεσα περιφέρεια, μην νομίζω. Πρωταθλητής τέταρτου ομίλου της τρίτης κατηγορίας ΕΠΣΑ, Νίκη Καϊδαρίου. Για την βράβευση παρακαλώ τον πρόεδρο της Εθνικής, τον κύριο Τίτο Πνάρη. Προήκτησαν στη Β' κατηγορία από την Τρίτη κατηγορία, Άλλης Καλαμακίου και Αθλητική Ένωση Περιστερίου. Για την βράβευση παρακαλώ τον πρόεδρο της Εξυπηρετιότητος, τον κύριο Κορδολέν. Σωματείο Χαλκιδονικός, για την βράβευση παρακαλώ τον κύριο Τριανταφύλου, βοηθό της Ένωσης μας. Επειδή τραβάμε, μπορείτε να κάνετε λίγο άκρη. Χαλκιδονικός και Πλάτων. Thank you.
καταφύγουν να κάνουν.
Πόλης και Αθλητικός Όμιλος Κηφόπολης. Οι συγκεκριμένες ομάδες είχαν συμμετοχή σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομής της προεδρικής περίοδου 18-19 και δεν είχαν καμία απολύτως τιμωρία. Για την κλάβευση παρακαλώ και τα μία της εξαρταίας του κύριο Ντάσκο. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, Γιαννόπουλος Γιώργος.
Βιομηχανικό Πανεπιστήμιο. Καλατζής Αλέξανδρος, Ίωνες Παλαιού Παλίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ναυτιλίας. Δεύτερη εφτάδα ποδοσφαιριστών που έχουν προαχθεί σε ΑΕΗ.
Καλυμάνη Σεραφείμ, Μελίσια, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Δεν σας ξεχάσαμε, παιδιά, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία και κάποια αναλογία. Καλτσής Ιωάννης είναι Ηλυσιακός Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Κανέλος Ρήγας Μελίσια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γιορδάκης Πέτρος, Μελίσια, Πανεπιστήμιο Πειραιός. Λέβης Τηλιανός, Κυπούπολη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Λογοθέτης Δημήτρης Ηλυσιακός, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και Μαρούντας, Καραλαμός, Γυμναστικού Συλλόγου Αργυρούπολης, από το Δημοκρίνιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το λέω με συγχύρηση γιατί εγώ πήγα το Πανεπιστήμιο. Παρακαλώ για την βράβευση. Θα παρακαλέσω για την βράβευση τον κύριο Αρμάου, είναι ο πρόεδρος της Πειραιακής μας Επιτροπής. Θα τα λάθη και θα τα αναφέρουμε, θα τα αναφέρουμε στο ιστερόγραφο. Πρώτα είναι η πίτα και μετά η πίτα. Η πίτα είναι Thank you.
Μία κουβέντα μόνο θέλω να πω. Οι λύπες, οι χαρές και τα προβλήματα είναι κοινά σε όλους μας. Εμάς τους παράγοντες, δεν θα τα σταθώ σε αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑ για την τιμή που μου έκανε σήμερα. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, τον Άγια Σταύρου, χάρη του οποίου σήμερα είμαι σαν καθηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουμαίδη. Η ζωντανή ιστορία και της Ένωσης και της ΕΠΑ. Η επόμενη εφτάδα των παιδιών που έχουμε σε αυτή στα ΕΕ. Μαρσόνης Παντελής Ελπίδα Αγίων Ενεργείων Πανεπιστήμιο Πειραιός. Μερετσόλιας Δημήτρης Γυμναστικός Σύλλογος Αργυρούπολης Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μίλε Γρηγόρη Ηλυσιακός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κουσάη Άγγελος Ηλυσιακός Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικές Επιστήμες. Οικονομίδης Κωνσταντίνος Πλάτωνας και Άρης Πετρούπολης Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση Επιχειρήσεων. Παπαδόπουλος Άγγελος Κωνσταντίνος Γυμναστικός Σύλλογος Πατησίων και Απόλλων Περιστερίου Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα παιδιά που άκουσαν το όνομά τους παρακαλώ να έρθουν να πάρουν τα βραβεία τους. Δάσκαλέ μου, πού είστε, δεν σε βλέπω. Σκόπιμε τον άξα προς το τέλος του δάσκαλου. Για να μην πει κανένας ότι με ρολίπτησα υπέρθω επειδή είμαστε φίλοι και επειδή είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται χρόνια για το ποδόσφαιρο, το εραστεχνικό και ειδικά στις κατηγορίες των υποδομών. Δεν χρειάζεται να σας πω για ποιον μιλάω, ότι ο δάσκαλος είναι γνωστό, είναι εκδηλωτικό της ταυτότητας. Βαγγέλης Γιαννακουδάκης. Αν και επώνυμος εάρτης, δεν είναι εκδηλωτικός, γίνθη ολακωνίας. Σωστά, δάσκαλε. Τυχιούχος της φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων, το 1966. Αποφύτησε από τη σχολή διετών ποδοσφαίρου Ιππείρου, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο και στη διετησία μαζί. Φιλόλογος εν συνεχεία στην Άρτα, αλλά η διετησία είναι διετησία. Έρχεται το 78 στην Αθήνα, δεν έρχεται βέβαια στην Αθήνα, το ότι το έχουν καταχωρήσει στο πληθυντικό του Μητρό, πήγε στον Πειραιά. Πήγε λιγότερη. Ναι, χωρίς. Μετά στους πίνακες διετών Άρτα, εκεί είναι μια μεγάλη ιστορία, και μετά και στους πίνακες διεθνών διεθνών της Φίλου. Το 89 σταματάει την ελληνική δράση. Γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Διευθυντών Πειραιά. Μέλος της Ένωσης Παραλυμάχων Ποδοσφαιριστών Αθήνας και Πειραιά. Στο πρωτάθλημα τύπου και ιδρυτής και πρωταγωνιστής του Αθλητικού Συλλόγου Φίλων Εφαγωνίζεστε. Πρόεδρε, δεν μπορώ να νομίζω ότι από το σεβασμό για την αγάπη που σε περιβάλλουν όλοι και που μας περιβάλλεις εσύ είναι το καλύτερο γραφείο το δικό σου για μας. Παρακαλώ για την βράβευση. Κάποιον διαιτητή πρέπει να καλέσω και θα μου επιτρέψει επειδή βλέπω τον φίλο μου τον Ηλία τον Χατζή, επίσης διεθνή διαιτητή από την Εύση Καρδίτσας, να έρθει να κάνει την πρώην διαιτητή αλφα-εθνικής κατηγορίας, να έρθει να κάνει βράβευση. Thank you.
όλοι αυτοί οι παρέμβαθους, εντάξει, υπάρχουν και τα δικαία πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή την πλακέτα την αφιερώνω σε τρεις ενώσεις με τους παράλληλους συνδέσμους. Εκεί που ξεκίνησα στην Ήπειρο, ήρθα μετά στον Πειραιά και μετά με στέγασε η Αθήνα και η Εύβοια. Η Εύβοια που έφυγε και η Βρύτσα, η Αγόρυμα. Πιστεύω ότι δημιούργησα πολλές ακαδημίες, ασχολήθηκα πολύ με πολλά προβλήματα που δεν πίστευαν ποτέ ότι τα παιδιά θα πρέπει τόσο αγώνες. Έτσι λοιπόν και η Αθήνα και η Εύβοια γέμισε από αγώνες μικρών παιδιών, ακαδημιών. Και σε αυτό βρεθήσαν πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνω 50 χρόνια και συνεχίζω. Δεν τελειώνει το ποδόσφαιρο μόνο με την διαιτησία, με το ποδόσφαιρο. Έχει και άλλους χώρους. Πολύ ωραία που να ασχοληθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η γυναίκα μου εδώ περνάει φωτογραφία, δεν ξέρω γιατί. Αλλά και ο παθητής μου εδώ κάνει σε φωτογραφίες. Ο παθητής μου, ο Τιγιάς. Ευχαριστώ πολύ τη δείξη της έφτια ιδιαίτερα τον Παναγιώτο Δημητρίου, με τον οποίο είμαι φίλος, τα συζητάμε πολλές φορές και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμήθηκαν τώρα να με τιμήσουν στα 50. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν φύγεις να σε λέω. Εγώ έχω φύγει από την Εκκλησία. Έχω στο κλάδο παραγόντων. Είμαστε στην καινούργια ένωση της Καρδίτσας που επιτέλους ανέπνευσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόεδρε για αυτή που την έκανα από την πλακέτα του κύριου Γιαννακουτάκη. Όταν ο κύριος Γιαννακουτάκης έβγαινε από την Εκκλησία, εγώ τότε έβαινα. Και τον είχαμε σαν πρόσφυγο. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που προσέφερε στην κοινωνική διοικησία. Και του υπόσχομαι ότι από την επαφία που είμαστε εμείς θα προσπαθήσουμε να ειδοποιήσουμε το όνειρο του. Να κάνουμε το σύλλογο με την άρση των διοικητών. Σε ευχαριστώ πολύ. Δάσκαλε, δεν θα φύγεις. Επειδή είμαστε έτσι στην Σφίνα ότι περιμέναμε περίπου 50 χρόνια να σε βραβεύσουμε, για να σε τιμωρήσει την θα κάνεις απονομές τα τελευταία παιδιά που σαν καθηγητής, τα παιδιά που προαθήκαν στα τελευταία εξάδα των παιδιών που προαθήκαν στα πανεπιστήμια. Παιδιά, σας καθυστερήσαμε λίγο, αλλά έπρεπε να έχει ένα συμβολισμό αυτή η βράβευση. Ένας άνθρωπος με πορεία χρόνων από τον νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος να σας βραβεύσει. Ράπτης Κωνσταντίνος Ηλυσιακός, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σμιγάτης Κωνσταντίνος Ηλυσιακός, Πανεπιστήμιο Πατρών. Τραϊκόπουλος Εμμανουήλ, Ελευθερούπολη, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος, Φίλικας Περιστερίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αμήλος Ιάσονας, Αθηναίδα, Πανεπιστήμιο Αθηναίος. Πούσος Αλέξανδρος Γεώργιος, Ελευθερούπολη, Πανεπιστήμιο Πειραιός. Και Ξαρουδάτης Κωνσταντίνος, Πλάτωνας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγχαρητήρια, παιδιά. Gracias.
Σας κουράσαμε απόψε. Στάμε συγγνώμη, δεν είμαστε επαγγελματίες μας. Προσπαθούμε να μοιράσουμε την αγάπη σας και την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο και τους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο, γιατί πρέπει με πολύ λίγα λόγια να περιγράψεις ιστορίες και μεγαλεία του ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε όλους. Δεν σε πήρα μάτι. Τώρα σε είδα, κάτωσε με το θείο. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Θέλω να πω κλείνοντας ότι υπάρχει και ένα ακόμα μια ακόμα βράδυ στον κύριο Κωνσταντίνο Τσινιά. Ο κύριος Κώστας ήταν εδώ, αλλά δυστυχώς κάτι συνέβη και αναγκάστηκε να φύγει το γραμμείο και θα το παραλάβει και ο Μελισσιάνος. Παρακαλώ για την βράδυ στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, στον κύριο Παπαδόπουλο. Θα παρακαλέσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κοπή της πίτας. Αυτή ξέρω είναι πάνω κάτω να με την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Για την τιμή που μας κάνατε να είστε απόψε εδώ, όσοι μείνατε και αντέξατε. Του χρόνου να είμαστε καλά όλοι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού που παρέμεινε μέχρι τώρα. Σας θέλουμε μαζί μας, δίπλα μας. Καλή χρονιά σε όλους και του χρόνου.
Thank you.